Παίζουμε μέχρι και μπουκέτα, μπουκέτα. Ο κόσμος είναι ζώο, είναι ζώο. Άκουσα κάτι για μπουνιές, αλλά φοβάμαι να πάω μέσα. Λοιπόν, καλησπέρα. Είμαστε στα Black Friday, στην Black Friday, πώς λέγεται. Τα Black Friday. Black Friday. Κονίλο! Κονίλο! Ξέρε, γιατί χώνεις έτσι. Μας είδα, να μιχωθώ. Λοιπόν, σήμερα είναι το Black Friday. Είναι ένα αριθμό που έχει έρθει από την Αμερική. Λέμε να ψωνίσουμε σήμερα, αλλά δεν ξέρουμε τι. Φοβάμαι μη φάμε ξύλο. Οπότε, γιατί είσαι το Κονίλο? Είμαι εδώ για να δω τι γίνεται. Δηλαδή, θα πας μες στα μπουκέτα. Στα μπουκέτα, τι είναι. Στα μπουκέτα θα πας μπουκέτα. Παίζει ξύλο μέσα. Ναι. Ωραία, μπορείς να φύγεις τώρα λίγο να πάρω στον ίδιο από το Μίτσο. Δεν πήγε. Μίτσο, είμαστε εδώ στο Black Friday. Πες μας την εμπειρία σου. Έχω εδώ συμπεράνει ότι είναι μια πολύ καλή, έτσι, πώς να το πούμε, προσφορά που μπορούν να δημιουργήσουν όλα τα καταστήματα. Ο καθένας μπορεί να αγοράσει προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές, αλλά όμως κάποιοι ξεπερνούν τα όρια και από ό,τι έμαθα παίζουν μέχρι και μπουκέτα, πέφτουν μπουνιές. Α, καταδικάσουμε όλα τα μπουκέτα που έχουν πέσει σήμερα. Ναι, ναι. Το δες αυτό. Τι έγινε. Μπουκέτα. Μερικά μαγαζιά είχαν ταμπέλα, λέγανε Black Friday για από κάτω 20%. Αυτό δεν είναι Black Friday. Και τι είναι? Είναι απλά εκτόσεις. Το Black Friday είναι 80%. Άμα δείτε στην Αμερική δηλαδή. Ναι. Παρ' όλα αυτά λέει έπαιξε και μπουνιές. Θα ξεκινήσει όμως και βλέπουμε. Παρ' όλα αυτά λέει έπαιξε και μπουνιές στο mall. Αλλά εντάξει, θα είναι άσχημα πράγμα. Do you like Black Friday? I don't like it, I know it. I know of it. You like Black Friday? I don't like Black Friday. She likes Black Friday. Καλό είναι να γίνει και σε εμάς, γιατί επειδή δεν έχουμε λεφτά. Τώρα βλέπεις, βγαίνει κόσμος, γίνεται χαμός, όπως είναι σε Χριστούγεννα. Απλά βάση. Λένε ότι είναι και λίγο εντάξει, τρίκ διαφημιστικό, ότι δεν κάνουν και τόσο κοίτα, σοβαρές εκτός. Είναι ανάλογα τα μαγαζιά, εγώ από ό,τι ξέρω. Δηλαδή, κάθομαι και έψαξα γιατί ήθελα να πάρω κάποια πράγματα. Και τώρα που θα ακούμε για βόλτα, θα κοιτάξουμε κι άλλα. Α, θα πας για ψωνιά. Ναι. Α, τι θες να πάρεις? Θέλω να πάρω ένα μπουφάν. Και τώρα που έχετε χειμώνες. Βρήκες κάπου? Όχι, τώρα θέλω να πάω να κοιτάξω εδώ στην Ερμού, μήπως δούμε κανένα μαγαζί φθηνό. Αλλιώς θα πάω κάπου προς εγάλο. Αλλά λέει άμα μπει στο scrooge.gr, το ξέρεις. Ναι. Θα βρεις και πιο φθηνά από ό,τι στα μαγαζιά στο Facebook. Κοίταξε και εκεί, αλλά εγώ προσωπικά δεν εμπιστεύω με το ίντερνετ. Καλύτερα να πάω να το κοιτάξω και να το πάρω, παρά να το μου το στείλουν. Γιατί έχουν γίνει πολλές φορές λάθη και δεν μου αρέσει. Είδα μέσα πριν έριξε, ήταν ένας και πήγε να πάρει μια τηλεόραση. Όχι, αλήθεια. Πήγε να πάρει μια τηλεόραση και ήταν η τελευταία που είχε αυτή την έκπτωση. Είχε 50% κάτι. Και έρχεται ένας και του χώνει μια έτσι μπαπ. Και πέφτει κάτω, αν η τηλεόραση έπεσε κάτω και έσπασε. Τι ήθελες να αγοράσεις? Έναν SSD ρε παιδιά, έναν SSD και τους πήραν όλους. Α, ήταν... Έναν SSD. Τα είχανε πολύ φτηνά. Ναι, τον είχε 60 ευρώ και τώρα δεν έχει τίποτα. Από πόσο 60? Από 100 κάτι. Και όλοι ψωμόλησες πήγαν και τον πήρανε. Έναν δεν αφήσανε, έναν να πάρουμε κι εμείς. Πάρε κάτι άλλο, καμιά τηλεόραση. Τι να την κάνω, δεν βλέπω τηλεόραση. Μόνο YouTube, μόνο YouTube. Δεν ξέρω αν έχει πέσει ξύλο αγόρμα, αλλά 20% δεν είναι Black Friday. Στην Ευρώπη και στην Αμερική είναι από 50% και πάνω. Δεν είναι αμαρτία να δουλεύουν τον κόσμο. Είναι σαν τα ζώα πάνω, σαν τα πρόβατα. Βλέπεις το τσομπάνι και τα πρόβατα από πίσω, έτσι είναι ο κόσμος. Δεν θα ψώνεις ποτέ. Ποτέ δεν θα ψώνεις, δεν θα έρθω να κάτω στην ουρά εδώ για να περιμένω, όχι. Έχει κόσμο. Όχι, για να γλιτώσω τι. Κοροϊδεύουν τον κόσμο, αυτό ξέρω. Πιστεύω ότι έχουμε αμερικανοποιηθεί. Όχι, πιστεύω ότι μιμούμαστε απλά. Να, είμαστε μια φθηνή μίμηση ή μια φθηνή. Φθηνή. Πολύ φθηνή. Δεν τα καταφέρουμε πολύ καλά. Δεν νομίζω. Δεν μας πάει, δεν ανταποκρίνεται κιόλας στην κατάσταση. Δεν... Να. Αυτό είναι. Έχετε ακούσει ότι υπάρχουν εκτόσεις ή δεν υπάρχουν? Έχω ακούσει ότι θα υπάρχουν κάποιες εκτόσεις. Λεφτά υπάρχουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει κόσμο πάντως, πέφτουνε μπουγέτα. Πλακώνονται μέσα για το ποιος θα προλάβει να πάρει τις προσφορές, καταλαβαίνω. Και εγώ θα χωθώ σίγουρα, εντάξει, μπορεί να είμαι τώρα με τριόφρονα, αλλά όλο και εγώ κάτι θα κάνω. Θα παίξεις ξύλο κι εσύ? Γιατί όχι, Αθήνα ήρθα, να μην κάνω κόβετ κι εγώ. 1η Δεκέμβρη παίρνουν εκτόσεις. Μπορείς να πας 1η Δεκέμβρη, γιατί πραγματικά αυτή η κούραση που τρώνε τα παιδιά χωρίς να πληρώνονται. Θα δουλεύουν υπερορίες και εννοείται, θα δουλεύουν υπερορίες. Εδώ δουλεύουμε υπερορίες και χωρίς Black Friday και δεν τις πληρωνόμαστε, δηλαδή... Αποτυχία, fail. 240 ευρώ, π.χ. ένα κινητό είχε 310, που ας πούμε στην Αμερική... Είναι fail τελείως, τέλος πάντων. Στην Αμερική αυτό θα το κάνανε 100 κάτι.
Άρα fail το Black Friday. Ναι, δεν λέει. Και εμείς τώρα νομίζω ότι γίνεται χαμός, γι' αυτό και κάναμε το βίντεο, αλλά τελικά... Τελικά αποτυχία. Παίρνεις κάποια έκπτωση ίσως με τη... Με τη φωτογραφία. Με τη φωτογραφία, αν τη δείξεις πιστεύεις στα public, ίσως πάρεις 80%. Μπα, δεν πείθω τίποτα. Εμείς θέλαμε να σας ρωτήσουμε για το Black Friday, αν σας έχει περάσει καθόλου... βέβαια, πρέπει. Προσπαθούμε να βγάλουμε και εμείς κανένα ψηλό, ξέρεις. Μου αρέσει που δεν πλακώνονται ο κόσμος, για να μπουν μέσα. Δεν πλακώνονται. Δεν πλακώνονται, όχι. Δουλεύουμε και εγώ με το ΑΕΔ να φανταστείς και δεν βγάζουμε πολλά λεφτά για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να αγοράσουμε κάτι που έχει 300 ευρώ. Αν θα πάρουμε κάτι, θα το πάρουμε μία φορά το χρόνο και αν. Right. Με μαζεύουμε λεφτά. Άρα το Black Friday γιατί... δεν είναι η μέρα αυτή τη μία φορά το χρόνο. Όχι. Όχι. Άρα μούφα το Black Friday. Άρα μούφα, παιδιά, μούφα. Κάνουμε ένα βίντεο για το YouTube και είναι για το Black Friday και θέλουμε να φαίνεται ότι έχει, δηλαδή δεν έχει εκπτώσεις, αλλά εμείς θέλουμε να φαίνεται ότι έχει 80% εκπτώσεις, κάτι τέτοιο, ότι παίζουν ξύλο. Μπορείτε να μας πείτε ότι παίζουν ξύλο.